ευχαριστήσουμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να σας δείξουμε κάποια στοιχεία από έρευνες της Focus Bari για αυτούς που εμείς ονομάζουμε οι αρχιτέκτονες του αύριο. Εννοούμε φυσικά τα σημερινά παιδιά και τους νέους. Θα δείτε στη δική μας παρουσίαση πόσα είναι τα παιδιά τα οποία χρησιμοποιούν ίντερνετ και social media στην Ελλάδα. Θα δούμε επίσης τις συνήθειές τους με τα υπόλοιπα μέσα, τη σχέση τους με την τεχνολογία, αλλά και τις απόψεις των γονιών για τη χρήση του ίντερνετ από τα παιδιά. Ξεκινώντας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια προσωπική μου εμπειρία που είναι, νομίζω, αρκετά ενδεικτική για αυτά που θα δούμε στη συνέχεια. Η κόρη μου είναι σήμερα 13 χρονών και θυμάμαι 2 χρόνια πριν τι διαπραγματεύσεις γινόντουσαν κάθε βράδυ όταν ερχόταν η ώρα για να πάει για ύπνο, που δεν ήθελε να πάει για ύπνο και ήθελε να δει την αγαπημένη της σειρά στην τηλεόραση, όποια και αν ήταν αυτή η αγαπημένη σειρά. Και ξαφνικά, ως διαμαγείας, αυτές οι φασαρίες, οι βραδινές, σταμάτησαν. Και άρχισε να πηγαίνει όλο και πιο νωρίς για ύπνο από μόνη της, λέγοντάς μας ότι είναι κουρασμένη, ότι νιστάζει, ότι θέλει να πάει να κοιμηθεί. Μας πήρε λίγο χρόνο, εμένα και τον πατέρα της, να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβαινε και πώς η Αγγελική χανόταν σε βραδινές συνομιλίες με συμμαθητές μέσω του Skype. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας μιλήσω για τη Μαρία και τη Διονυσία, από τις οποίες πραγματικά παίρνω καλές και κακές εμπειρίες εντός εισαγωγικών ή εκπλήξεις. Εξαιτίας των κοριτσιών μου με της Διονυσίας που είναι 7 χρονών, παρακολούθησα μια πολύ δημοφιλή σειρά στη τηλεόραση, την οποία δεν είχα προλάβει να παρακολουθήσω. Το θέμα βέβαια είναι ότι κάποια στιγμή μου έλεγε «Θες να σου πω το επεισόδιο που είδα στην τηλεόραση ή το επεισόδιο που είδα στο YouTube» και κάπου τα χάσα, γιατί μου τα έλεγε λίγο μπερδεμένα. Με τη Μαρία μου βέβαια είχα και μια άλλη εμπειρία, γιατί παίζει Stardoll και εγώ σε ένας γονιός την εμπιστεύτηκα στο Stardoll, πολύ ωραία, δίνουμε κοριτσάκια. Ξαφνικά όμως είδα ένα μήνυμα από κάποιον άγνωστο και λέω «Ουπς, τι είναι αυτό» και πραγματικά δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έχει και τέτοιες δυνατότητες. Με αφορμή λοιπόν αυτό, θα σας πούμε κάποια πράγματα για τα στοιχεία από τις έρευνες της Focus Bari. Να ξεκινήσω λοιπόν και να σας πω καταρχήν κάποια πράγματα για τις πηγές μας. Θα δούμε νούμερα και στοιχεία που προέρχονται από την έρευνα μέσων, αλλά θα δούμε και στοιχεία από την έρευνα που εμείς ονομάζουμε Παιδικό Bari. Είναι μια έρευνα που απευθύνεται σε παιδιά 7 έως 12 χρονών, πανελλαδικά, και η αξία της είναι ότι γίνεται με προσωπικές συνεντεύξεις και με συνεντεύξεις από τα ίδια τα παιδιά. Βεβαίως, για να πάρουμε συνεντεύξεις από τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, έχουμε και τη συνένεση των γονιών. Και όσον αφορά επίσης, θα δούμε και στοιχεία από μία έρευνα online που κάναμε για λογαριασμό της συγκεκριμένης παρουσίασης, η οποία έχει να κάνει με γονείς και ρωτήσαμε τους γονείς για τη στάση τους ως προς το διαδίκτυο και τη χρήση του από τα παιδιά. Τώρα, τα κοινά μας, θα αναφερθούμε κυρίως στις ηλικίες από 7-12 έως και 18-24. Βεβαίως, αυτό που έχουμε κάνει στις αναλύσεις που θα δείτε είναι ότι μιλάμε για παιδιά 7-9, 10-12 και παιδιά γυμνασίου, παιδιά λυκείου και φοιτητές χωριστά, γιατί αυτό που ξέρουμε πολύ καλά στην έρευνα είναι ότι έχει σημασία όχι τόσο η ηλικία αυτή καθ' αυτή, όσο η φάση ζωής. Και είναι και ενδεικτικό, θα δείτε και από τα νούμερα αυτά καθ' αυτά, ότι η φάση είναι που διαφοροποιεί και τις συνήθειες. Πριν όμως πάω εκεί και πριν σας δείξουμε συγκεκριμένα πράγματα που ισχύουν για τα παιδιά, σας δείχνουμε τους δείκτες τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αυτά είναι δείκτες, θα δείτε σε τι απευθύνεται το καθένα, και έχουν να κάνουν με το γενικό πληθυσμό 13-70. Και γιατί σας τους δείχνουμε? Οι λόγοι είναι δύο. Πρώτον, γιατί ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τα πράγματα στο διαδικτυακό κόσμο εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό βλέπουμε τους δείκτες διαχρονικά από το 2008 έως το 2013. Βεβαίως, εμείς γι' αυτό έχουμε στοιχεία για κάποιους από αυτούς τους δείκτες, θα μετράμε το 1995 και μπορούμε να βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ο ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός και ο άλλος λόγος είναι για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης το τι κάνει ο γενικός πληθυσμός σε σχέση με τα παιδιά. Γιατί πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι πολλά σημεία
τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα, είναι σημεία στα οποία οι γονείς ξέρουν πολύ λιγότερα από τα παιδιά. Για τα παιδιά είναι ο πραγματικό τους κόσμος, για τους γονείς είναι ένας επίκτητος κόσμος που μαθαίνουν στη συνέχεια και στην πορεία. Πολύ γρήγορα, λοιπόν, το 73% που βλέπετε πάνω-πάνω έχει να κάνει με τη χρήση υπολογιστή. Χρήση υπολογιστή. Υπολογιστή χρησιμοποιεί στην Ελλάδα το 73% του πληθυσμού, 13-70. Αμέσως μετά είναι η χρήση ίντερνετ. Αν βλέπατε τους δείκτες παλαιότερα, υπήρχε μία απόσταση στη χρήση υπολογιστή με χρήση ίντερνετ, που βλέπετε ότι αυτή η απόσταση πια δεν υπάρχει. Είναι ταυτόσιμο πλέον ότι όταν χρησιμοποιώ υπολογιστή, χρησιμοποιώ και ίντερνετ. Το 64% είναι το double triple play, είναι η ευρυζωνικότητα στα νοικοκυριά. Είναι το ποσοστό νοικοκυριών που έχουν ευρυζωνική σύνδεση και έχει σημασία γιατί αν δείτε κάνει μια καμπή, όλη αυτή η ανάπτυξη, ναι, υπήρχε πολλά χρόνια, όμως είναι μια ανάπτυξη που έρχεται πολύ περισσότερο τελευταία, ακριβώς γιατί οι εταιρείες και οι πάροχοι προσφέρουν καινούργια εργαλεία στους καταναλωτές. Το 52% social networking. Ένας στους δύο Έλληνες του γενικού πληθυσμού χρησιμοποιεί κάποιο site κοινωνικής δικτύωσης. Το 36% έχει να κάνει με κατοχή smartphone και βλέπετε και αυτό πόσο έχει αυξηθεί από το 12 στο 13 που έχουν αλλάξει οι προσφορές από την αγορά. Και το τελευταίο είναι το e-shopping. Δεν θα μείνουμε σε αυτό, δεν αφορά τόσο τα παιδιά, απλώς ως ένδειξη να το έχετε. Ας πάμε λοιπόν τώρα στο κύριο μέρος της παρουσίασής μας. Έχοντας στο μυαλό μας τα στοιχεία αυτά που έδειξε η Άννα και στα περισσότερα από τα οποία βέβαια πρωτοστατούν οι νέοι, γιατί αυτοί είναι που φέρνουν αυτή την εξέλιξη, θα δούμε λίγο στα παιδιά πλέον τη σχέση τους με τα μέσα και τα ενδιαφέροντά τους στο τι κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Θα δούμε καταρχήν τη σχέση με τέσσερα μέσα, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά και το ίντερνετ. Για τα τρία ηλεκτρονικά μέσα, οι δείκτες που θα δούμε είναι η μέση ημερήσια κάλυψη, δηλαδή το ποσοστό του κοινού που έρχεται σε επαφή με κάθε μέσο στην μέση ημέρα, καθημερινά. Για τα περιοδικά, ο δείκτης που θα δούμε είναι η αναγνωσιμότητα μέσου τεύχους, που σημαίνει πόσοι διάβασαν έναν τίτλο στο διάστημα της κυκλοφορίας του, δηλαδή μέσα στις τελευταίες 7 μέρες για τα εβδομαδιαία, τελευταίες 15 μέρες για τα δεκαμεθήμερα, 30 μέρες για τα μηνιαία κ.ο.κ. Σας είπε και η Άννα πριν ότι κάνουμε αυτή την ανάλυση στις ηλικίες. Βλέπουμε λοιπόν, θα δούμε μάλλον, τα παιδιά 7-9, τις μικρές τάξεις του δημοτικού, τα παιδιά 10-12, το γυμνάσιο, το λύκειο και τους νέους 18-24, που έχουν πλέον τελειώσει το σχολείο. Ξεκινώντας από την τηλεόραση, βλέπετε στο γράφημα ότι είναι ένα μέσο με πολύ μεγάλη διείσδυση, που ξεκινά από το 93% στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, αλλά σταδιακά μειώνεται όσο μεγαλώνουν. Το ραδιόφωνο, αντίθετα, έχει ανάποδη πορεία. Είναι πιο περιορισμένο στην μικρή ηλικία των 7-9 χρονών, σταδιακά όμως αρχίζει να κερδίζει έδαφος, ιδιαίτερα στο λύκειο, και φτάνει σε ποσοστό 61% για τους νέους 18-24. Παρόμοια τάση, αλλά πιο περιορισμένη, ισχύει για τα περιοδικά. Και το εντυπωσιακό, βέβαια, είναι το ίντερνετ, το οποίο ήδη από την πολύ μικρή ηλικία έχει διείσδυση σε ημερήσια βάση σχεδόν 60%, και φτάνει στο 87% και 88% για το λύκειο και τους νέους 18-24 αντίστοιχα. Ενδιαφέρον έχει επίσης κανείς να δει τις διαφορές αυτές στα δύο φύλλα μέσα σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Για τα μικρά παιδιά, 7 έως 9 χρονών, τα αγόρια, ήδη από αυτή την ηλικία, προχωρούν πιο γρήγορα και υιοθετούν πιο νωρίς το ίντερνετ. Κάτι που ισχύει και για την αμέσως επόμενη ηλικία, όπου αρχίζουν επίσης να αυξάνονται τα περιοδικά. Στην ίδια ηλικία στα κορίτσια βλέπουμε υψηλότερο βαθμό προτίμησης στο ραδιόφωνο. Αυτό συνεχίζεται και στο γυμνάσιο, μια ηλικία όπου με εξαίρεση το ραδιόφωνο τα δύο φύλλα έχουν τις ίδιες συνήθειες και γενικά σε ερευνές μας βλέπουμε ότι η ηλικία του γυμνασίου τα παιδιά είναι πάρα πολύ κοινά στις προτιμήσεις και στις συνήθειές τους, τα δύο φύλλα. Από το λύκειο και μετά φαίνεται τη μεγαλύτερη επαφή των κοριτσιών με όλα τα μέσα. Και αυτό βέβαια ενισχύεται ακόμα περισσότερο αφού τελειώσουν το σχολείο. Ας εστιαστούμε τώρα λίγο στις μικρές ηλικίες, τα παιδιά 7 έως 12 χρονών και να δούμε τις ασχολίες τους στον ελεύθερο χρόνο. Είδαμε και πριν πόσο σημαντική απασχόληση είναι η τηλεόραση, 92%.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Παίζουνε, πηγαίνουν στην παιδική χαρά ή στο πάρκο, αθλούνται. Παίζουνε video games, διαβάζουνε βιβλία, σερφάρουνε στο ίντερνετ, ακούνε μουσική. Και σε χαμηλότερα ποσοστά πηγαίνουν σε παιδότοπους ή στο σινεμά και στο θέατρο. Βλέπετε λοιπόν ότι τα ενδιαφέροντά τους δεν είναι μονομερή, αλλά έχουν μεγάλη διαφορετικότητα. Αν δούμε το τι ισχύει μεταξύ αγοριών και καριτσιών για το σύνολο των ηλικιών 7 έως 12, βλέπουμε κάποιες μικρές διαφοροποίησεις. Τα αγόρια αθλούνται περισσότερο από τα κορίτσια και παίζουν περισσότερο με video games. Αντίθετα, τα κορίτσια, και θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό, είναι πιο μελετηρά. Τους αρέσει πιο πολύ να διαβάζουν βιβλία. Μικρές διαφοροποίησεις υπάρχουν και με βάση την ηλικία. Τα παιδιά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, φυσικά δεν περιμέναμε την έρευνα μας το πει, πηγαίνουν περισσότερο σε παιδικές χαρές και πάρκα ή σε παιδότοπους. Ενώ τα παιδιά 10-12 παίζουν περισσότερο με ηλεκτρονικά παιχνίδια, μπαίνουν στο ίντερνετ και ακούνε μουσική. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν και τι λένε οι γονείς. Είδαμε στο ξεκίνημα ότι πάνω από ένα στα δύο παιδιά χρησιμοποιούν το ίντερνετ ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Θέλαμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η άποψη των γονέων όσον αφορά τη χρήση του ίντερνετ από τα παιδιά τους. Εδώ θα σας δείξουμε συγκριτικά στοιχεία. Θα σας δείξουμε λοιπόν στοιχεία που έχουν να κάνουν με την online έρευνα που κάναμε εμείς το 2014, συγκριτικά με μια έρευνα που είχαμε κάνει το 2006 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επικοινωνίας, όπου είχαμε ρωτήσει την αντίληψη των γονέων όσον αφορά τη χρησιμότητα του ίντερνετ και το κατά πόσον βελτιώνει τη ζωή και κατά πόσον θεωρούν ότι βελτιώνει τη ζωή των παιδιών. Είναι σαφές ότι ήδη από το 2006 σχεδόν το 90% των γονιών η στάση του ορθολογικά είναι ότι πραγματικά είναι χρήσιμο, πολύ αρκετά χρήσιμο και ένα 70% σχεδόν συμφωνούσε πολύ ή απόλυτα με το ότι βελτιώνει τη ζωή των παιδιών τους. Τα ποσοστά αυτά το 2014 έχουν αλλάξει και μάλιστα δραματικά. Το 2014 το 80% των γονιών συμφωνεί ότι το χρήσιμο είναι πολύ, το ίντερνετ είναι πολύ χρήσιμο και ένα αντίστοιχα 54% συμφωνεί απόλυτα ότι βελτιώνει τη ζωή των παιδιών. Δεν θέλαμε όμως να μείνουμε μόνο εκεί και γι' αυτό ρωτήσαμε τους γονείς την άποψή τους σε κάποιες ερωτήσεις που εμείς ονομάζουμε δίπολα. Θα σας τα δείξω αμέσως και θα σας εξηγήσω τι βλέπουμε στο γραφικό. Ουσιαστικά ζητήσαμε στους γονείς να μας πούνε με ποια από τις δύο πλευρές συμφωνούν. Η online έρευνα, η έρευνα που γίνεται στο διαδίκτυο, μας δίνει και εμάς τέτοιες ευελιξίες. Μπορεί λοιπόν κάποιος να τοποθετηθεί στο ένα ή στο άλλο άκρο. Βλέποντας λοιπόν τα δίπολα που εξετάσαμε, είναι σαφές ότι οι γονείς συμφωνούν ότι το ίντερνετ είναι περισσότερο ένα εργαλείο για το σύγχρονο άνθρωπο. Συμφωνεί επίσης ότι είναι ένα απαραίτητο εφόδιο για το μέλλον και όχι μία μόδα που θα ξεφουσκώσει. Και βέβαια ανεξάρτητη πηγή γνώσης παρά μια χαόδης, ένας χώρος, χαόδης χώρος πληροφοριών. Από εκεί και πέρα όμως αρχίζει να αλλάζει λίγο η εικόνα. Στο κατά πόσο διευκολύνει την ανθρώπινη επικοινωνία ή αποξενώνει τους ανθρώπους, βλέπετε ότι τα ποσοστά συμφωνίας με την θετική άποψη αρχίζουν να μειώνονται και έχουμε ένα 34% που έχει κάποια ερωτηματικά όσον αφορά αυτό. Ακόμα περισσότερο, στο ερώτημα το κατά πόσον το ίντερνετ ανοίγει τους πνευματικούς ορίζοντες ή αποξενώνει τους ανθρώπους, ένα 47% δεν τοποθετείται και μόλις ένα 46% θεωρεί ότι ανοίγει πνευματικούς ορίζοντες. Και βέβαια το μεγαλύτερο δίλημα είναι όταν ρωτήσεις στο ίντερνετ το κατά πόσον είναι χρήσιμο για τα παιδιά ή επικίνδυνο για τα παιδιά. Εκεί βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των γονιών τοποθετείται στη μέση άποψη, ουσιαστικά παραδέχεται ότι είναι και χρήσιμο αλλά και επικίνδυνο. Θέλοντας λίγο να δούμε κάποια άλλα πράγματα και προχωρώντας ένα βήμα πέρα από τα ορθολογικά, το πώς σκεφτόμαστε, ρωτήσαμε τους γονείς πώς νιώθουν που τα παιδιά τους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Και εδώ τα πράγματα βλέπουμε ότι επικρατούν και θετικά και αρνητικά συναισθήματα. Το κυρίαρχο συνέστημα είναι ένα 49%
ανησυχία, ανασφάλεια. Και αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο στους γονείς μικρότερων παιδιών, δηλαδή 7 έως 12 χρονών. Επίσης, υπάρχουν και άλλα αρνητικά συναισθήματα, όπως είναι η αγωνία, που ακόμα πιο δυναμικά παρόμοια στους γονείς μικρότερων παιδιών, αλλά προκύπτει και σε ένα 19% στο σύνολο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και θετικές εκφάνσεις. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ένα 42% των γονιών νιώθει αισιοδοξία που τα παιδιά τους χρησιμοποιούν το ίντερνετ, αλλά ακολουθούν και άλλα δυναμικά συναισθήματα, όπως χαρά, υπερηφάνεια, ανακούφιση. Το ανακούφιση είναι ενδιαφέρον, είναι στατιστικά σημαντικότερο στους γονείς της περιφέρειας, προφανώς γιατί οι άνθρωποι ήδη νιώθουν ότι η χρήση του διαδικτύου μπορεί να ανοίγει και ένα άλλο παράθυρο για τα παιδιά τους. Και εδώ βέβαια γενικά να σας πω ότι οι μπαμπάδες είναι λίγο πιο αισιόδοξοι και λίγο πιο θετικοί από τις μαμάδες που φαίνεται να ανησυχούν περισσότερο. Ποιο είναι το τελικό ζητούμενο? Το τελικό ζητούμενο είναι ότι έχουμε και θετικά και αρνητικά συναισθήματα. Τουλάχιστον ένα αρνητικό δηλώνει το 62%, τουλάχιστον ένα θετικό το 66%. Φυσικά τα ποσοστά αθροίζουν πάνω από το 100%, γιατί είναι αποδεκτό και είναι και μάλλον πραγματικότητα να νιώθουμε και έτσι και αλλιώς. Θέλαμε λοιπόν να δούμε τι κάνουν οι γονείς ώστε να απαλύνουν αυτές τις ανησυχίες τους. Και τους ρωτήσαμε τι μέτρα λαμβάνουν όταν τα παιδιά τους χρησιμοποιούν το ίντερνετ. Εδώ θα δούμε τα αποτελέσματα κατευθείαν χωριστά σε μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά, γιατί διαφοροποιούνται σημαντικά. Το εντυπωσιακό είναι ότι όσον αφορά τα παιδιά 7-12, το βασικότερο μέτρο που λαμβάνουν οι γονείς είναι να το χρησιμοποιούν παρουσία κάποιου ενήλικα, κατά 71%. Μόλις ένα 25%, ένα στους 4 δηλαδή, έχει ενσωματώσει κάποιο λογισμικό parental control. Και εδώ βέβαια υπάρχει ένα 13% που δηλώνει ότι δεν λαμβάνει κάποια προφύλαξη γιατί το παιδί είναι όριμο. Όταν πάμε στις μεγαλύτερες ηλικίες, θα σας τα δείξω αυτά μετά, όταν πάμε στις μεγαλύτερες ηλικίες, 13-17, βλέπετε ότι η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Ένα 22% πλέον ζητά το παιδί να χρησιμοποιεί το ίντερνετ παρουσία κάποιο ενήλικο, 18% το parental control. Και εδώ η δυναμική τάση είναι η αίσθηση ότι είτε εμπιστεύομαι το παιδί, είτε έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορώ και να το ελέγξω τελείως. Άρα ένα 53% δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία προφύλαξη. Τώρα, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι μικρότεροι λόγοι, οι οποίοι ουσιαστικά είναι μία άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, επίβλεψη από μεγαλύτερο αδερφό ή να χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένο χώρο χρήσης, ώστε με κάποια αίσθηση να μπορούμε να βλέπουμε λίγο πολύ τι κάνουμε. Και ενδιαφέρον έχουν και αυτά τα πολύ μικρά ποσοστά στα μαύρα πλαίσια, που είναι έλεγχος του ιστορικού. Αυτό προκύπτει λίγο πολύ, σε πολύ μικρό βαθμό, αλλά προκύπτει στις μαμάδες που δηλώνουν ότι μπαίνω εκ των υστέρων να δω τι έχει γράψει και τι έχει κάνει. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι μόνο 1%, γιατί μόνο 1% το παραδέχεται ή όχι. Ας πάμε λοιπόν να δούμε κάποια περισσότερα πράγματα. Είμαστε πολλοί γονείς σε αυτή την αίθουσα και αναρωτιέμαι αν ξέρουμε πραγματικά τι κάνουν στο ίντερνετ τα παιδιά μας. Ρωτήσαμε τα ίδια τα παιδιά να μας πούνε ποιες είναι, για ποιους λόγους χρησιμοποιούν συνήθως το ίντερνετ. Τα αποτελέσματα που θα δούμε είναι σε χρήστες ίντερνετ κάθε ηλικίας. Θυμάστε τη διείσδυση που είχαμε δείξει στην αρχή της παρουσίασης και θα τα δούμε χωριστά για το δημοτικό και για τις υπόλοιπες ηλικίες. Ξεκινώντας από τις ηλικίες 7 έως 12 χρονών, βλέπετε ήδη από τις ετικέτες της μπάρας πως το περιεχόμενο, αυτό που ονομάζουμε στην καθημερινή content, είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί στις προτιμήσεις των παιδιών δημοτικού, αλλά ένα περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα δικά τους ενδιαφέροντα. Τα παιχνίδια, λοιπόν, πρωτοστατούν και στις δύο ηλικίες και προφανώς είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να έρθεις σε επαφή με τα παιδιά και να τα χρησιμοποιήσεις για να τους μάθεις πράγματα, γιατί είναι κάτι το οποίο ξέρουν και χειρίζονται πάρα πολύ καλά. Εκτός από παιχνίδια, βλέπουν βίντεο, ακούνε μουσική, πολύ περισσότερο τα παιδιά στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, τα οποία βέβαια στη συνέχεια, μέσα από την εξοικείωση που έχουν, από την καθημερινή χρήση, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το ίντερνετ και για να ζητούν πληροφορίες ή για να παίρνουν βοήθειες στα μαθήματα. Οι άλλοι λόγοι ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά, αλλά θα ήθελα να σταθώ στο προτελευταίο, που είναι τα social media, και ενώ θεωρητικά, τυπικά, δεν επιτρέπεται, ήδη ένα 6% των παιδιών 7 έως 9 χρονών
και ένα 19% των παιδιών 10 έως 12 μας λέει ότι έχει πρόσβαση, ένας από τους λόγους χρήσης είναι η κοινωνική δικτύωση. Ας σταθούμε λίγο περισσότερο στα social media. Βλέπετε ότι και στις δύο ηλικίες τα αγόρια έχουν πολύ μεγαλύτερη επαφή σε σχέση με τα κορίτσια, με τα social media. Κάτι βέβαια που ισχύει πολύ περισσότερο στην ηλικία των 10-12, όπου εκτός από τα social media, αυτό που κάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα αγόρια στο ίντερνετ σε σχέση με τα κορίτσια είναι να βλέπουν βίντεο και ταινίες, ενώ στην μικρότερη ηλικία να βλέπουν τηλεόραση μέσω του ίντερνετ. Αντίθετα, τα κορίτσια, αυτό που σας είχα πει και προηγουμένως, φαίνονται και εδώ να είναι πιο επιμελή. Χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο applications ή sites που τα βοηθάνε στα μαθήματα. Και αυτό ισχύει σε σύγκριση με τα αγόρια και στις δύο ηλικίες. Επίσης, αναζητούν πληροφορίες πολύ περισσότερο από τα αγόρια, επίσης και στις δύο ηλικίες. Και στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού κατεβάζουν πολύ περισσότερο φωτογραφίες. Η εικόνα αλλάζει δραματικά όταν περνάμε το κατώφλι του γυμνασίου. Εδώ βλέπετε ότι ο βασικός λόγος χρήσης του ίντερνετ είναι τα social media. Εξακολουθούν να βλέπουν βίντεο, να ακούνε μουσική, να παίζουν παιχνίδια, αλλά αυτό βέβαια σταδιακά μειώνεται όσο μεγαλώνουν, ίσως γιατί πολλές από αυτές τις ανάγκες τις καλύπτουν και μέσα από τα social media. Ενώ αντίστοιχα, όσο αρχίζουν και μεγαλώνουν, συνειδητοποιούν πολύ καλύτερα και τη διάσταση του εργαλείου και κάνουν πραγματικά χρήση του ίντερνετ για να αναζητούν πληροφορίες. Το ίδιο ισχύει και μάλιστα εδώ παραδόξως ισχύει περισσότερο στην ηλικία των 18-24 για τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια. Επικοινωνούν μέσω email ή μέσω instant messaging και πιο χαμηλά βρίσκονται οι υπόλοιπες χρήσεις. Τα social media κυριαρχούν λοιπόν σε αυτές τις ηλικίες και όπως έχουμε δείξει μέσα από πολλές έρευνες στην Ελλάδα και σε αυτές τις ηλικίες, social media κατά κύριο λόγο σημαίνει Facebook, όπου σχεδόν όλοι οι χρήστες ίντερνετ έχουν ένα λογαριασμό. Τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα είναι ακόμα πολύ πιο περιορισμένα, αλλά έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τις διαφοροποιήσεις ως προς φύλο, καθώς το Twitter επιλέγεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα κορίτσια, από τα αγόρια, συγγνώμη, ενώ το YouTube από τα κορίτσια και το Google Plus είναι πιο περιορισμένο και δεν έχει διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Και βέβαια, η πρόσβαση και η επαφή με τα social media είναι καθημερινή. Εδώ βλέπετε το ποσοστό σε κάθε ηλικία που κάνει χρήση των social media στη μέση μέρα. Και είναι και για αρκετή ώρα, κατά μέσο όρο μία μισή ώρα την ημέρα, λίγο πιο χαμηλά στο λύκειο, ίσως λόγω εξετάσεων, μαθημάτων κτλ. Και οι φίλοι που δηλώνουν ότι έχουν είναι πολύ άριθμοι, ειδικά για τα παιδιά του λυκείου. Γιατί στενόχνεστε. Αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάποια πράγματα στην επόμενη ενότητα που τα ονομάσαμε τεχνολογία. Πιο πολύ θα σας μιλήσω για τη χρήση υπολογιστών και τι είδους υπολογιστών και τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Βέβαια, τεχνολογία, ουσιαστικά όλα τα πράγματα εμπλέκονται γλυκά, γιατί ξέρουμε ότι αυτά είναι συσκευές και μέσα που τελικά πάλι τα χρησιμοποιείς για να μπεις στο διαδίκτυο. Ξεκινώντας λοιπόν με το κατά πόσον η κάθε ηλικία χρησιμοποιεί υπολογιστή, είναι σαφές ότι όλα τα παιδιά χρησιμοποιούν υπολογιστή και μάλιστα από την ηλικία 10-12 η συντριπτική πλειοψηφία, αν και το 90% είναι ήδη η συντριπτική πλειοψηφία. Σας θυμίζω ότι στις δείκτες της παρουσίασης που σας έδειξα, υπολογιστή χρησιμοποιεί το 73% στις ηλικίες 13-70, που σημαίνει ότι υπάρχουν ηλικίες πάνω από 45, πάνω από 50 χρονών, που χρησιμοποιούν σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Άρα είναι μια σημαντική ένδειξη ότι ζούμε τις εποχές που ο γιος ξέρει περισσότερα από τον πατέρα. Και είναι σημαντικό νομίζω αυτό σαν στοιχείο. Τώρα, να δούμε λίγο τι είδους υπολογιστή χρησιμοποιούμε. Θα σας μιλήσω για τρία είδη, σταθερή μονάδα, λάπτοπ ή τάμπλετ. Και έχει σημασία το τάμπλετ, γιατί είναι το καινούριο, το κινητό και το ανωδικό. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν,
αν δούμε τις ηλικίες μέχρι το δημοτικό, φαίνεται οριακά να είναι λίγο περισσότερη η σταθερή μονάδα, τα παιδιά να χρησιμοποιούν λίγο περισσότερο σταθερή μονάδα, παρότι μεταξύ σταθερής και λάπτοπ τα ποσοστά είναι εξίσου, είναι εξίσου μεγάλα και μόλις ένα 8% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί σε αυτές τις ηλικίες τάμπλετ. Όταν πάμε στις επόμενες ηλικίες, γυμνάσιο, λύκειο και στο 18-24, φαίνεται να υπερισχύει λίγο περισσότερο το λάπτοπ, ενώ αυξάνει οριακά η χρήση τάμπλετ. Βεβαίως, εδώ να πω ότι όταν μιλάμε για χρήση συσκευών, ότι η ερώτηση έχει να κάνει με χρήση και όχι κατοχή συσκευών. Δηλαδή, μπορεί να είναι συσκευές του νοικοκυριού γενικώς ή το τάμπλετ του μπαμπά μου. Δεν σημαίνει ότι αυτές οι συσκευές είναι συσκευές που είναι των παιδιών. Αλλά βέβαια, ας έχουμε στο νου μας ότι η χρήση τάμπλετ που βλέπουμε στις νεαρές ηλικίες είναι και εδώ μεγαλύτερη από ό,τι στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ας πάμε και να δούμε και κάποια πράγματα για το κινητό τηλέφωνο. Πότε είναι η ηλικία που τα παιδιά μας αποκτούν κινητό τηλέφωνο και εάν συνδέονται μέσω του κινητού τους στο ίντερνετ. Λοιπόν, ένα 8% των παιδιών 7-9 έχει ήδη κινητό και εδώ μιλάμε για κατοχή. Και ένα 36%, δηλαδή σχεδόν ένα στα τρία παιδιά στις ηλικίες 10-12. Εμένα η Μαρία μου που είναι 10 ήδη μου ζητάει, μέχρι τώρα θύμωνα, τώρα που είδα τα νούμερα λέω ούψ. Αλλά θα αντισταθώ, μάλλον θα αντισταθώ σαν τους περισσότερους γονείς, μέχρι το γυμνάσιο. Γιατί το γυμνάσιο φαίνεται ότι είναι η καμπή, δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό το άλμα. Και προφανώς το γυμνάσιο είναι η καμπή που οι γονείς αγοράζουν στην πλειοψηφία τους το κινητό για τα παιδιά τους. Και βέβαια αυτή η διείσδυση είναι τεράστια και μας συνοδεύει μέχρι σε όλες τις ηλικίες. Αυτός είναι ένας δείκτης που δεν μειώνεται στις ηλικίες όπως οι άλλοι. Τώρα. Στο αν χρησιμοποιούν το κινητό τους για να συνδεθούν στο ίντερνετ, είναι ένα 3%, ένα 11% στις μικρές ηλικίες, αλλά βλέπετε ότι το 50% των παιδιών στο γυμνάσιο και από εκεί και πέρα στο λύκειο και στις μεγαλύτερες ηλικίες χρησιμοποιούν το κινητό τους για να συνδεθούν στο ίντερνετ. Και πάλι σας θυμίζω ότι η κατοχή smartphone ήταν γύρω στο 36%. Εδώ ένας αντίστοιχος δείκτης είναι στο 50%, που σημαίνει ότι τα παιδιά το κάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι ενήλικες ηλικίες. Αν δούμε τώρα εδώ κάποιες διαφορές ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια σε αυτούς τους δείκτες ανά ηλικία, φαίνεται ότι τα αγόρια αποκτούν λίγο νωρίτερα κινητό τηλέφωνο από ό,τι σε σύγκριση με τα κορίτσια, αν δούμε το 40% με το 31%. Στο γυμνάσιο, όπως είπε και η Βαλέρια πριν, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές, τα πράγματα υπάρχει μια ισορροπία. Ενώ όταν πάμε στις ηλικίες λύκειο και μετά, αυτό που φαίνεται είναι τα κορίτσια να χρησιμοποιούν περισσότερο το κινητό τους για να μπαίνουν στο ίντερνετ, προφανώς γιατί όπως είδαμε τα κορίτσια είναι πιο πολύ μεσικά, ακούν και μουσική, κάνουν και περισσότερα πράγματα. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία όσον αφορά την τεχνολογία και θα σας αφήσουμε με μία ρίση του Steve Jobs, τον οποίο φυσικά όλοι ξέρετε και ο οποίος, αν και μια εξέχουσα προσωπικότητα στην τεχνολογία, αυτό που ουσιαστικά λέει ότι η τεχνολογία δεν είναι τίποτα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους και τις ικανότητές τους, που δίνοντάς τους τα εργαλεία της τεχνολογίας μπορούν να κάνουν θαυμάσια πράγματα. Βέβαια, φαντάζομαι εμείς όλοι εδώ είμαστε για να πούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να πούμε ότι δεν χρειάζεται να τους δώσουμε μόνο τα εργαλεία, αλλά μάλλον πρέπει να τους δώσουμε και το manual, γιατί αν κάτι δείχνει η παρουσίασή μας, είναι ότι τα νέα μέσα τα παιδιά σίγουρα τα χρησιμοποιούν και από πολύ μικρές ηλικίες, αλλά μάλλον ο ρόλος μας είναι να τους μάθουμε να το χρησιμοποιούν με τον σωστό τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ.